Γεια σας κυρίες και κύριοι φίλοι του ποδοσφαίρου από το γήπεδο της Μυτιλίνης. Ένατη αγωνιστική σήμερα και η τηλεόραση Μυτιλίνης σας προσφέρει τον αγώνα του γηπεδούχου Αιωλικού με τον Ηλιακό Λεχενών. Μια αναμέτρηση αρκετά κρίσιμη για την ομάδα της Μυτιλίνης, αφού είναι τελευταία και ζητά απεγνωσμένα σήμερα πάση θυσία τη νίκη και τους 3 βαθμούς. Και ένα δεύτερο στοιχείο είναι ο ερχομός και πάλι του Θανάση Δημητριάδη στον πάγκο των Μυτιλινιών. Ο δάσκαλος, όπως τον αποκαλούν στο νησί, μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην παραμονή της ομάδας. Άλλωστε, γι' αυτό και η διοίκηση έκανε μεγάλες προσπάθειες και επέλεξε τον Θαράσιο Δημητριάδη να συνεχίσει το έργο του προπονητή μετά την ξαφνική παρέτηση του Τάκη Γιαννακόπουλου, ο οποίος δεν μέτρησε παραπάνω από 5 μέρες στην ομάδα του Αιωλικού. Δηλαδή, έκατσε μόνο στο παιχνίδι με την Πάτρα. Για να δούμε λοιπόν αν το επίσημο ντεμπούτο σήμερα του Θανάση Δημητριάδη θα έχει συνέχεια, δηλαδή θα έχει μια καλή απόδοση και μια νίκη για την ομάδα του Αιωλικού. Εμείς να πούμε ότι εδώ στο γήπεδο της Μυτιλίνης οι καιρικές συνθήκες είναι πάρα πολύ καλές, ήλιος αλλά λίγος ο κόσμος που βρίσκεται στις εξέδρες του Εθνικού Σταδίου, είναι δεν είναι 300 άτομα, βέβαια η προσέλευση συνεχίζεται. Οι παίκτες του Ηλιακού έχουν κερδίσει ένα φάουλ τώρα από τα δεξιά. Θα δούμε τη φάση αυτή και θα πούμε τις συνθέσεις. Εκτελέστηκε λοιπόν το φάουλ αυτό. Η μπάλα όμως φεύγει απελπιστικά, χωρίς να ανησυχήσει ο τερματοφύλακας ο Καραβασίλης. Ο Θανάσης Δημητριάδης λοιπόν για τον Ηλιακό επέλεξε σήμερα τους νούμερο 1 Καραβασίλη, 2 Γονιδέλη, 3 Παπαδημητρίου, 4 Φαλονιάτη, 5 Μάτα, 6 Μοριανό, 7 Κρυπιντήρη, 8 Κομνηνό, νέο πρόσωπο. Ο νεοαποκτηθέντας αποδοσφαιριστής, πέρυσι θυμίζουμε αγωνιζόταν στην ομάδα του Αιτουλουτρών, στην ίδια κατηγορία. Αποκτήθηκε πριν από λίγες ημέρες, σήμερα ο Δημητριάδης τον επέλεξε με το νούμερο 8, τον έριξε στην μάχη του Δημήτρη τον Κομνηνό. Το 9 είναι ο Καρεκλάς, το 10 ο Καβαλάς και το 11 ο Μαϊστρέλης. Αυτή λοιπόν είναι η 11 εκλεκτή του Δημητριάδη. Πάμε και στον αντίπαλο στον οτόπεδο να πούμε τη σύνθεση με την οποία παρέταξε την ομάδα του Άρης ο Ιακουβάκης, ο προπονητής του Ηλιακού. Νούμερο 1 Τριφωνόπουλος, το 2 ο Καλαμάρας, το 3 ο Κλαμπάνος, το 4 ο Μούζης, το 5 ο Κράγκαρης ο Χρήστος, το 6 ο Τσάμις, το 7 ο Κράγκαρης ο Θανάσης, αδέρφια και τα δύο στην βασική ενδεκάδα. Το 8 ο Καραθανάσης, το 9 ο Πανουτσόπουλος, το 10 ο Παπανικολάου και το 11 ο Αρχιμανδρίτης. Πούμε ότι διαιτητής της συνάντησης είναι ο Γιώργος Σέγκος από το σύνδεσμο της Εύβοιας, πρώτος βοηθός του Μπαϊμπάκης ο Κώστας και δεύτερος ο Τάσος ο Τρίκας, άπαντες του συνδέσμου Εύβοιας. Παρατηρητή του αγώνα να πούμε ότι είναι ο Γιώργος Τραντάλης της Ένωσης Προσφαιρικών Σωματείων Λέσβο. Διανύουμε ήδη το πρώτο 1,5 λεπτό εδώ στο γήπεδο της Μυτιλίνης. Το αποτέλεσμα είναι 0-0. Με τους παίκτες του Ηλιακού τώρα να έχουν κερδίσει ένα φάουλ στο κέντρο του γηπέδου. Αλλάζουν την μπάλα οι φιλοξενούμενοι με τον Κράγκαρη, τον Χρήστο, να έχει την κατοχή του την μπάλα. Θα κερδίσει το πλάγιο out. Είπαμε λοιπόν και νωρίτερα ότι ο Ηλιακός σήμερα θέλει πάση θυσία την νίκη, γιατί άλλα βαθμολογικά περιθώρια δεν υπάρχουν. Είναι στην τελευταία θέση μετά τα τελευταία ανεπιτυχή αποτελέσματα και οπωσδήποτε σήμερα επιδιώκει, επαναλαμβάνουμε, μόνο την νίκη. Διαφορετικό αποτέλεσμα για την ομάδα της Μυτιλίνης δεν χωράει. Οι γηπεδούχοι θα κερδίσουν τώρα ένα φάουλ που κέρδισε ο Μαϊστρέλης αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή του Τριφωνόπουλου και από τα δεξιά, με τον Δημήτρη Γαβαλά εκτελεστεί. Γαβαλάς εκτελεί μέσα στην περιοχή, κάνει ένα δύο Τριφωνόπουλος, δύσκολη απόκρουση τελικά στην πολύ ωραία κεφαλιά του Κώστα του Μοριανούνα. Λοιπόν η πρώτη καλή ευκαιρία στο δεύτερο λεπτό, στην εκτέλεση φάουλ του Δημήτρη Γαβαλά, εξεπαφής η κεφαλιά του Κώστα του Μοριανού, δύσκολη η απόκρουση του Τριφωνόπουλου, σε κόνερ σώζεται ο Ηλιακός, άτυχος στη φάση αυτή ο Αιωλικός. Από τα αριστερά το πρώτο κόρνερ για την ομάδα της Μυτιλίνης με εκτελεστή τον Δημήτρη Γαβαλά. Εκτέλεσε νωρίτερα το φάουλ παραλίγο να γίνει το 1-0. Δεν έγινε. Για να δούμε τώρα. Γαβαλάς εκτελεί το κόρνερ. Βγαίνει ο Τριφωνόπουλος με γροθιές από μακρύνη. Προσωρινά έρχεται η μπάλα στον Κρυπιντηρικά για να σούτα απελπιστικά out. Πρώτη λοιπόν καλή ευκαιρία στην συνάντηση που παρακολουθείτε κυρίες και κύριοι από πλευρά γηπεδούχων. Παίκτες του Ηλιακού τώρα προσπαθούν να βγάλουν την μπάλα έξω από την περιοχή τους και να βγουν στην αντεπίθεση.
τώρα με τον Αρχιμανδρίτη, ο οποίος κάνει μια παλιά για τον Μουζή. Τελικά διώχνουν οι φιλοξενούμενοι, οι γηπεδούς και κερδίζουν την μπάλα με τον Μάτα. Μάτας, ο οποίος ανοίγει πιο δεξιά στον Αφαλονιάτη. Βασικό σήμερα ο Παναγιώτης Αφαλονιάτης στην δεκάδα. Αλλαγή παιχνίδιου τώρα από τα αριστερά με τον Γαβαλά, ο οποίος ψάχνει να βρει ένα στήριγμα. Γαβαλάς στο κέντρο, περνάει την μπάλα για τον Κρυπιντήρη. Δεν μπορεί να κάνει καλό κοντρόλ νέα προσδοσία, θα την κερδίσει όμως και πάλι. Θα βγάλει για τον Σάββατο Παπαδημητρίου από τα αριστερά, Παπαδημητρίου σε ρόλο back half. Θα χάσει όμως την μπαλακή από μια κόντρα που έγινε και οι παίκτες του Ηλιακού θα βγουν στην επίθεση, αλλά είναι σε θέση offside από τον αρμόδιο επόπτη, τον Τρίκα, που ελέγχει την περιοχή του Καραβασίλη. Ήταν σε θέση offside ο Κράγκαρης ο Θανάσης. Εκτελέστηκε το offside με τον Παπαδημητρίου τώρα. Κρυπιντήρης, Αφαλονιάτης, αλλάζουν την μπάλα του Ιωλικού και ο Μάτας θα κάνει τη βαθιά μπαλιά εκεί που την ελέγχει ο Τρυφωνόπουλος. Και δίνει βέβαια και το νόημα για να φύγουν οι συμπαίκτες του στο κέντρο για να δώσει το ελεύθερο. Μπάλα τώρα πήγε στην περιοχή του Καραβασίλη, εκεί όπου ο Αφαλονιάτης είναι κάτοχος της μπάλας και την αφήνει να περάσει έξω από τη διαχωριστική γραμμή. Εκτελέστηκε το πλάγιο out, έγινε εκεί το λάθος, πήγε να υποφελείται ο Καραθανάσης, τελικά οι γηπεδούχοι έκοψαν και θα κέρδισαν ένα νέο πλάγιο out που παρεχώρησε ο Καλαμάρας. Γαβαλάς, Παπαδημητρίου Κομνηνός, είπαμε και νωρίτερα, αποκτήθηκε πριν από λίγες μέρες. Πέρυσι έχουν ζητήσει την ομάδα της του Αϊτού Λουτρών, ανήκει στην αεροστεχνή ομάδα της Προοδευτικής. Καλές συστάσεις, είχε μια καλή παρουσία πέρυσι με τα χρώματα του Αϊτού. Θα δέσει οπωσδήποτε την άμυνα του Ιωλικού εκεί που υποφέρει. Κρυπιντήρης, μπαλιά για τον Μαϊστρέλη μέσα στην περιοχή, Μαϊστρέλη πέφτει κάτω τίποτα. Οι φιλοξενούμενοι θα βγάλουν την μπάλα έξω. Κομνηνός. Το πλάγιο ότι είναι για τον Ηλιακό. Βλέπουμε λοιπόν και στον πάγκο του Ιωλικού τον Θανάση Δημητριάδη όρθιο να παρακολουθεί. Άλλωστε πολύ σπάνια ο Δημητριάδης κάθεται στον πάγκο. Πιο πολλές φορές είναι όρθιος και δίνει τις εντολές. Πούμε για τον Θανάση Δημητριάδη ότι μετά την ξαφνική παρέτηση του Γιαννακόπουλου στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων υπήρχαν 3-4 ονόματα προπονητών. Μάλιστα ήταν και το όνομα του Δημήτρη του Σκούνα, προπονητή που εργάστηκε τόσο στο Καρλόβαση όσο και στο Αγερσάνι, στο Ναυπακτιακό Στέρα, στο Λεβαδιακό πέρυσι. Ο Σκούνα στην αρχή είπε ναι στην πρόταση των διοικούντων του Ιωλικού, αλλά λίγο αργότερα είπε ότι έχω πρόταση από τη Χαλκιδόνα, αλλά η Χαλκιδόνα χθες προσέλαβε και προπονητή τον Γιάννη τον Κορονέλο. Έτσι λοιπόν ο Σκούνας προς το παρόν μένει χωρίς δουλειά. Ακόμη ένα όνομα που έπαιξε για την τεχνική ηγεσία ήταν και το όνομα του Στέφανου του Παπαθεοδόρου. Θα το θυμούνται άλλωστε οι φίλαθλοι από την παρουσία του στο Βαρβασιακό όταν γνωρίζοντας στην τρίτη εθνική. Τελικά η λύση ήταν, όπως είπαμε, στο όνομα του Δημητριάδη, ο οποίος πέρυσι ήταν στην ομάδα στην τρίτη εθνική με τα πολλά προβλήματα όπου ο Ιωλικός υποβιβάστηκε. Δημητριάδης δεν μπόρεσε να μείνει άλλο, έφυγε. Λίγο αργότερα πήγε στο Λεβαδιακό, πήρε το ρίσκο στα μπαράζ για την παραμονή της ομάδος με τον Ατρόμητο. Τελικά ο Λεβαδιακός υποβιβάστηκε, αλλά οι ευθύνες στον Δημητριάδη δεν τον κατελόγησαν αφού ο άνθρωπος ήταν μόλις μία εβδομάδα στο τιμόνι. Μετά το άδειασμα του Σκούνα στην τεχνική ηγεσία του Λεβαδιακού. Αυτά λοιπόν έγιναν πέρυσι. Εμείς μιλάμε τώρα για το τι γίνεται τώρα, το παρόν, το μετράει. Ο Αρχιμανδρίτης προσπαθεί να υποφεληθεί εκεί στην κόντρα που παρουσιάστηκε. Η μπάλα θα πάει στα πόδια των παικτών του Ηλιακού.
με τον Καραθανάση τώρα να κλείνεται από δύο του Ιωλικού. Καραθανάση κρατά την μπάλα πριν βγει έξω. Θα κερδίσει το φάουλ που του κάνει ο Γαβαλάς. Και ο Καραθανάσης θα το εκτελέσει μέσα στην περιοχή. Πήγε να πιάσει την κεφαλιά, την έπιασε μάλλον ο Πανικολάτρα, την μπάλα όμως προς τα πλάγια. Εκεί που ο Γονιδέλης προσπαθεί να βγάλει την μπάλα είναι πλάγιο για την ομάδα των Λεχενών. Ο Ιακός, ο οποίος αντιμετώπισε πριν λίγες αγωνιστικές τον Αιγαία, το κέρδισε στο γήπεδο του 3-2, μια δύσκολη νίκη, που η ομάδα του Αιγαία κατόρθωσε να ισοφαρίσει το εις βάρος της αποτέλεσμα. Για να δούμε τώρα τον Καρεκλά μέσα στην περιοχή, ο αρχηγός του Αιωλικού. Καρεκλάς φάτσε με τον Τρυφωνόπουλο, θα τον πλασάρει πάνω στα χέρια. Δεύτερη καλή ευκαιρία για τον Αιωλικό, ο Τρυφωνόπουλος για ακόμη μια φορά λέει όχι. Στο 10ο λεπτό ο Αιωλικός χάνει μια ακόμη ευκαιρία και για να δούμε τώρα τους φιλοξενούμενους που βγαίνουν στο προσκήνιο. Εκεί θα κόψουν όμως η αμυντική του Αιωλικού και με τον Μοριανό θα βγάλουν την μπάλα έξω, Γαβαλάς τώρα. Καρεκλάς λοιπόν χάνει την ευκαιρία στο 10ο λεπτό να πετύχει τον γκολ ο Τρυφωνόπουλος. Το πλασέ ήταν χλιαρό, δεν ήταν δυνατό. Έτσι έδωσε την ευκαιρία στον τερματοφύλακα του Ιωλικού να αποσοβήσει τον θανάσιμο κίνδυνο που διαγραφόταν στην αιστεία του. Στο 10ο λοιπόν λεπτό ο Καρακλάς δεν μπορεί να παραβιάσει τα αντίπαλα δίχτυα. Οι υπεδούχοι, ορεξάτες αυτά τα πρώτα 11 λεπτά, Γονιδέλης θα βγάλει και θα ήταν άστοχοι όμως για πήγαινε να βρει το Μαϊστρέλι και τον Καρακλά που κινήθηκαν στην αντίπαλο εστία, αλλά τελικά η σέντρα του νεαρού ποδοσφαιριστή περνάει έξω. Να λοιπόν εδώ και πάλι ο πάγκος του Ιωλικού με τον Δημητριάδη όρθιο και παραδίπλα στον αντίπαλο πάγκο ο προπονητής του Ιωλικού Άρης ο Ιακουβάκης με τους υπόλοιπους αναπληρωματικούς παρακολουθούν την εξέλιξη του αγώνα. Για να δούμε τώρα τον Καλαμάρα ο οποίος προσπαθεί από τα δεξιά να βγάλει την πάσα στον Καραθανάση, τελικά οι γηπεδούχοι θα κόψουν. Πάνε γίνει ένα σούτ εκεί, κόντρες, ο Κομνηνός τελικά, με ωραίο τάκλιν. Προσπαθεί να βγάλει ένα offside όμως ο Καλαμάρας τώρα. Άργησε να του γίνει η παλιά. Ήταν πολλά μέτρα μπροστά από τους αμυντικούς του Ιωλικού. Ορθά ο επόπτης ο Τρίκας, σήκωσε τη σημαία. Λέει το Καλαμάρας, Καλαμάρα. Καλαμάρα. Το μεγάφωνο. Κατάλα, το άκουσα το μεγάφωνο. Συνέχεια λοιπόν στο παιχνίδι τώρα με τους παίκτες του Αιωλικού να χάνουν την μπάλα. Ο Κρυπιντήρης, ο οποίος κάνει μια άστοχη μπαλιά. Πάσα μάλλον για το είχε προορισμό το Σάββατο Παπαδημητρίου, τελικά είναι πλάγιο out. Και οι φιλοξενούμενοι με τον Καλαμαρά τώρα πάνε να πιάσουν την μπάλα και να δώσουν συνέχεια στο παιχνίδι με το πλάγιο out που θα εκτελέσουν. 13ο λεπτό, Εθνικό Στάδιο Μυτιλίνης, αγώνας για την ένατη αγωνιστική. Αιωλικός Ιλιακός Λεχενών πάντα στο 0-0 με τους γηπεδούχους να έχουν δύο καλές ευκαιρίες στο δεύτερο και στο 10ο λεπτό με Μοριανό και Καρακλά. Οι φιλοξενούμενοι δεν έχουν κάνει ακόμη αισθητή την παρουσία τους στην περιοχή του Καραβασίλη. Βέβαια είναι και αυτό το αναγνωριστικό παιχνίδι που η μία ομάδα να μάθει την άλλη, αλλά από ό,τι βλέπω μέχρι τώρα οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο ωρεξάτη. Καραθανάσης, Κομνηνός Βεντούζε πάνω του, Κομνηνός και δύο ακόμη παίκτες του Ιωλικού κοντά στον παίκτη, έχει βγει η μπάλα.
μπάλα για τον Αιωλικό. Ο Ιδιώτης ανέφερε ο Γιώργος Σέγκος, λέει η μπάλα να πάει πιο πίσω. Μαϊστρέλιος πήγε να βρει με το κεφάλι του Καβαλά, έκοψαν εκεί οι φιλοξενούμενοι. Και τώρα Καλαμαράς με μία, εκεί όμως που ο Φαλονιάτης πρώτος πάνω στην μπάλα θα διώξει και ο Κρυπιντήρης δεν θα κάνει, δεν θα διώξει όπως θα έπρεπε. Οι φιλοξενούμενοι θα κερδίσουν και θα γίνει τώρα εκεί το φάουλ. Φέτος του Αιγαία που έλεγαν ότι ο Ηλιακός είναι μια πολύ καλή ομάδα, άσχετα βέβαια αν έχασαν 3-2 στα Λεχενά. Πάση περιπτώσει είναι λέει, μια πολύ καλή ομάδα έλεγαν και ο Παγιώτης Αλταμάρας αλλά και οι υπόλοιποι παίκτες ότι από το κέντρο και κάτω είναι ένα ξένοχο συγκρότημα που μπορεί να σου κάνει ανά πάσα στιγμή τη ζημιά. Για να δούμε λοιπόν αν τα λόγια των παιχτών και της τεχνικής ηγεσίας του Αιγαία θα βγουν αληθινά. Είπαμε ότι ο Αιγαίας είχε χάσει 3-2 δύσκολα και μάλιστα στα τελευταία λεπτά στο παιχνίδι αυτό με τον Ανέστη τον Αγρίτη να σημειώνει 2 γκολ. Αλλά αν μην φτάνουν για να πάρει τουλάχιστον την ισοπαλία. Η ιστορία έγραψε 3-2 για τον Ηλιακό. Η δεύτερη φορά που επισκέπτεται η ομάδα του Ιακουβάκη την Μυτιλίνη. Η πρώτη φορά, συγγνώμη. Γονιδέλης στο πλάγιο out. Μοριανός. Θα διώξει εκεί το κεφάλι του Αρχιμανδρίτη. Ο οποίος εκεί παίζει πίσω. Ο Μουζής τώρα. Ο Μοριανός θα την επαναφέρει. Τελικά το φάουλ είναι για την ομάδα του Αιωλικού. Το φάουλ με τον Γαβαλά εκτελεστεί. Είναι πλάγια και πολύ μακριά από την εστία του Τρυφωνόπουλου. Πολλοί κόσμος στα καρέ του goalkeeper. Γαβαλά σαν ένα τείχος από τους παίκτες του Ηλιακού. 17ο λεπτό, 0-0. Γαβαλάς εκτελεί την περιοχή, θα απομακρυνθεί η μπάλα. Γονιδέλης, Κομινός, μέσα στις φάσεις μέχρι τώρα, ο Δημήτρης ο Κομινός. Αναλαμβάνουμε πρώτο επίσημο ντεμπούτο με τη φανέλα του Αιωλικού. Και η μπάλα πάει πάλι στην κατοχή των παικτών του Αιωλικού με το πλάγιό του. Καλαμαράς από τα δεξιά προσπαθεί να βγάλει την ομάδα του στην αντεπίθεση, θα κάνει και τη βαθιά παλιά. Εκεί όμως που είναι σε θέση offside ο Κράκαρης ο Θανάσης. Κράκαρης ο Θανάσης ο οποίος παίζει φουνταριστός φορ, από ό,τι βλέπουμε μέχρι τώρα. Ο Ηλιακός, ο οποίος προέρχεται από μεγάλη νίκη επί του Αστέρα Βλαχιώτη, με 4-1 την περασμένη Κυριακή, με γκολ του Θανάση Κράγκαρη, χατρίκ, 3 γκολ, και το άλλο το είχε σημειώσει από Παπα-Νικολάου. Μια εύκολη νίκη. Ο Αιωλικός από ήττα στην Πάτρα 2-1. Καρακλάς θα βγάλει και τον Παπαδημητρίου. Θα πάει να περάσει ο Σάββας ο Παπαδημητρίου. Θα βγάλει και την σέντρα. Καλή. Θα βγει και ένα από την κεφαλιά. Τρίτη μεγάλη ευκαιρία για τον Αιωλικό. Και πάλι Σωτήρας ο Τρυφωνόπουλος. Στο εξεπαφή σου του Μοριανού. Στην ωραία σέντρα του Παπαδημητρίου από τα αριστερά. Ο Τρυφωνόπουλος λέει όχι και αυτή τη φορά στο 19. Τρυφωνόπουλος
είπε και πάλι όχι, εκτελέστηκε, τελικά θα μπλοκάρει αυτή τη φορά. Σώνεται λοιπόν ο Ηλιακός στο 19 από μια σίγουρη παραβίαση εκεί στο εξεπαφή σου, το Τρυφωνόπουλος, πάρα πολύ καλός θερματοφύλακας, από ό,τι μας είπαν προέρχεται από τριμμένο του Πανγιλιακού, ο νεαρός goalkeeper. Να λοιπόν που η μπάλα δεν θέλει να μπει. Ηλιακός ο οποίος προσπαθεί και πάλι τώρα να βγάλει την μπάλα από την περιοχή. Τον έχει κλείσει ο Ηλιακός σε αυτά τα 20 λεπτά. Είχε τις τρεις πολύ καλές ευκαιρίες, σε τον γκολ δεν ήρθε. Αλλά μέχρι τώρα και καμία αντίδραση από τη φιλοξενούμενη ομάδα στην εστία του Καραβασίλη. Ο Ιακωβάκης όρθιος προσπαθεί να διορθώσει κάποια λάθη που κάνουν εκεί οι παίκτες του και που παραλίγο να στοιχήσουν. Αμυντικό να μιλήσει.